και μετά να κάνω μαζί με τον Χρήστο Γαβριλίδη. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Μου επιτρέψεις λίγο να δώσω στην Ελένη, γιατί ξέρεις, η Ελένη έχει μια. Άλλο έχω βάλει στο μάτι. Έχει αλλά βάλει και τώρα. Αυτό δεν με πειράζει. Άντε, πάρε ένα, πες. Δώσω. Να, κουριτσάκι μου, ευχαριστώ. Παρακαλώ, να παρακαλώ. Καλά, κύριε Χρήστο. Λοιπόν, θα μας δείξετε πώς μπορούμε να στολίσουμε και να φτιάξουμε πολύ ωραίο μπουφέ για τα παιδικά μας πάρτι. Ωραία. Θα σας δείξω μερικά πράγματα. Γιατί ο καιρός ανοίγει και παρτάκια θα κάνουμε συνέχεια τώρα για τα μικρά μας παιδιά. Θα σας δείξω μερικά πράγματα εδώ πέρα, να στολίσουμε τις πιατέλες με χρώματα, που είναι και για παιδικά πάρτι, για δεξιώσεις. Ξέρετε, γιατί τα παιδάκια τρώνε ό,τι είναι, ό,τι βλέπουν χρώμα και τους αρέσει και τους προσεγγίζει, τρώνε, άσχετο αν έχει ωραία γεύση ή όχι. Μετά την καταλαβαίνουν τη γεύση. Γι' αυτό και εμείς χρωματίζουμε τα καναπεδάκια μας. Ωραία, τι θα μας κάνετε, ποιο θα μας στολίσετε. Έχουμε το κοτόπουλο. Αυτό τι έχει μέσα. Έχει ρώσικη, κασέρι. Ναι. Θα το στολίσουμε με κέτσαπ, μουστάρδα και αγκουράκι. Κέτσαπ, μουστάρδα και αγκουράκι. Θα το φτιάξουμε κάπως προσωπάκι ή όχι. Όχι. Απλώς στολίζουμε προσεκτικά. Το γαρνίρουμε όπως λέμε εμείς. Ναι. Αν αυτό είναι απλό σακουλάκι, πώς θα. Αυτό που κάνετε. Αυτό είναι σακουλάκι ζαχαροπλαστικής. Ναι. Αν δεν έχουμε κάτι τέτοιο, πώς μπορούμε να το κάνουμε. Πουλάνε σακουλάκια στα σούπερ μάρκετ. Νάιλο. Ειδικά. Που μπορούν να κάνουν τα χωνάκια τους. Έχουμε εδώ πέρα. Στολίζουμε τα καναπεδάκια μας. Αυτό είναι κέτσαπ. Ναι. Βάλαμε τη μουστάρδα μας. Πάρα πολύ ωραία. Μπορούμε να κόψουμε αγκουράκι. Να δώσουμε χρώμα. Το οποίο είναι και δροσερό. Στα μυζεδάκια μας. Τα αγκουράκια. Βεβαίως. Μπορούμε να το φάμε και σκέτο. Ναι. Σε πέρα. Ελένη, εντάξει. Βάλουμε. Σε βλέπω έρχεσαι κοντά. Έλα, έλα να πάρεις κι άλλο. Μπορούμε να βάλουμε και άλλα πράγματα. Όπως τι άλλο μπορούμε να βάλουμε. Να βάλουμε καρότο, πιπεριά φλωρίνης. Την πιπεριά φλωρίνης την τρώνε τα μικρά παιδιά. Βεβαίως. Όλα είναι υγιεινά τα προϊόντα. Υγιεινά είναι. Τα παιδιά δεν ξέρουν τι είναι υγιεινό όμως και τι όχι. Ξέρουν οι γονείς. Αυτό είναι το κυριότερο. Και ξέρουν ότι στο σταγίδι έχουμε πάντα υγιεινά πράγματα και φρεσκόδατα. Και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ απλό. Ναι, πάρα πολύ απλό. Μπορεί να το κάνει και στο σπίτι η νοικοκυρά. Ωραία, μπορείτε να μας δείξει κάτι άλλο που μπορούμε να στολίσουμε έτσι ωραία και να είναι πολύ εμφανίσιμο έτσι ώστε τα παιδάκια μας να τρέξουν. Έχουμε εδώ το τερατάκι μας. Το κροκοδιλάκι έχει κάνει θάψη. Το οποίο είναι γεμιστό με διάφορα λατικά. Μπορούμε να τα ανοίξουμε από την άλλη μεριά. Όχι, δεν ανοίγει πάνω. Να το κάνουμε λίγο έτσι. Ναι. Να το δει και ο κόσμος. Είναι διάφορα λατικά, κασέρια και σος μαγιονέζα. Έχουμε εδώ πέρα την μπόμπα, η οποία είναι για παιδικά πάρτι το ιδανικότερο. Ναι. Γιατί είναι club sandwich, βγαίνει το καπάκι. Για να δοκιμάσει η Ελένη, ήμουν σίγουρη ότι θα το πει. Ορίστε. Περιέχει σος, μαρούλι, ζαμπόν, κασέρι. Μπορούμε να το κάνουμε με κάτι άλλο. Όμορφο. Αυτό, το μπομπάκι. Μπορείτε να το κάνετε με μπέικον, ναι, με γαλοπούλα, που είναι πιο υγιεινό από το ζαμπόν. Με αυτά τα πράγματα. Και τα κεφτεδάκια τρώνε πάρα πολύ τα μικρά παιδιά. Ναι, αυτό είναι ο λαχανόκηπος, ο οποίος έχει μεζεδάκια διάφορα. Έχω πιπεριά φλωρίνης, έχω ελιά πιο κάτω. Ελιά! Να στο βγάλω. Υπάρχει την έχετε κρυμμένη. Ναι. Υπάρχει μαϊντανός στο κεφτεδάκι μας. Mm. Που το μαϊντανό τα παιδιά, άμα το δουν έτσι σκέτο, δεν πρόκειται να το φάνε. Αλλά μέσα τώρα που είναι όλα μαζί. Μπορεί να το βγάλει, ναι. Όχι, να το φάει. Ή μπορεί, καλό είναι ή να, το μπορεί φάει. Να μην το βάλουν το μαϊντανό, άμα είναι σε παιδικά πάρτι. Να βάλουμε μόνο το κεφτεδάκι, καροτάκι, παίζουμε ανάλογα. Δεν πειράζει, ας βάλουμε και κάτι τέτοια ενδιάμεσα που δεν τα τρώνε συχνά, έτσι ώστε να τα βάλουν στο στόματάκι τους και να τα συνεισφέρουν. Βέβαια, να μάθουν τις γεύσεις. Κάτι άλλο που θα μας στολίσετε όμορφα. Θα στολίσουμε το κροκοδιλάκι μας εδώ πέρα. Ναι. Με κεφτεδάκι από πάνω. Α. Πολύ ωραίο. Εδώ πέρα. Τέλειο. Έτσι, εύκολα και με πολύ ωραία χρώματα και πολύ ωραία διάθεση θα κάνουμε και τα παιδικά μας πάρτι. Και οικονομικά και υγιεινά. Α, μπράβο, και υγιεινά και οικονομικά, γιατί περίοδος κρίσης έχουμε. Πρέπει να κάνουμε όμως και τα πάρτι μας, δεν γίνεται. Μέσα στη ζωή είναι και αυτά. Και εντυπωσιακά φυσικά. Και όχι μόνο για πάρτι. Πάρα πολύ ωραία. Ακόμα και για γάμους. Και για γάμο, πολύ ωραίο. Το στολίζουμε εδώ πέρα με μπιλάκια από κέτσαπ. Ναι, για να έχει κάτι έτσι λίγο υγρό, για να κατεβεί εύκολα. Ναι. Σωστό. Και όπως είπαμε, να έχει ποικιλία γεύσεων.
πάρα πολύ. Μπορεί να βάλει ο καθένας βέβαια και ό,τι του αρέσει. Ναι, ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Μουστάρδα, κέτσαπ, μαγιονέζα. Σος, πικάντικη. Σος, πικάντικη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία όλα. Ενθουσιαστήκαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Ευχαριστώ και εγώ.